Και πάμε να δούμε Ήθελε όμως πίνακα. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται ακρόαση 45 τραγουδιών που διαγωνίζονται και κάθε μέλος της επταμελούς κριτικής επιτροπής βαθμολογεί το κάθε τραγούδι με βαθμό από 1 ως 10. Σε μια δεύτερη φάση προκρίνεται αυτό το τραγούδι που συγκέντρωσε πρώτο συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη του 50 και μια δεύτερη συνθήκη πρέπει να ισχύει, όλοι οι κριτές να έχουν βαθμολογήσει τουλάχιστον με 5. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος. Έχουμε αλγόριθμο, άρα ξεχνάμε τα κεφαλαία γράμματα εδώ πέρα με μικρά. Και τώρα για κάθε τραγούδι να διαβάζει τον τίτλο του και τον βαθμό που έδωσε κάθε κριτής, δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Άρα δεν χρειάζεται να γράψουμε αρχή επανάληψη μέχρι ισότητα. Δέλτα 2 να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε τραγουδιού, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτών. Εδώ η εκφώνηση μας βοηθάει. Μας λέει ακριβώς πώς θα βρούμε τη συνολική βαθμολογία. Θέλει να είναι το άθροισμα των βαθμών των κριτών. Επομένως θα έχουμε κάνει έναν πίνακα που στις γραμμές θα έχουμε τα 45 τραγούδια, τα I μας θα πηγαίνουν ως 45, ενώ τα J θα πηγαίνουν όσα είναι τα μέλη της Επιτροπής. Και στην εκφώνηση μας λέει ότι αυτή η κριτική της επταμελούς κριτικής επιτροπής. Επομένως τα J, οι στήλες, θα πηγαίνουν μέχρι το 7. Θα κάνουμε ένα άθροισμα γραμμής και σε αυτό το άθροισμα θα βρούμε τη συνολική βαθμολογία του κάθε τραγουδιού. Το ΔΕΛΤΑ 3 είναι να βρίσκει και να εμφανίζει τους τίτλους των τραγουδιών που προκρίνονται στη δεύτερη φάση. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι είναι δύο οι συνθήκες που πρέπει να τηρούνται, να πληρούνται για το κάθε τραγούδι για να περνάει στη δεύτερη φάση. Αν όμως κανένα τραγούδι δεν περνάει στη δεύτερη φάση, να εμφανίζεται πάλι κατάλληλο μήνυμα. Αυτό εδώ τι μας λέει, ότι πρέπει να μετράτε το πλήθος των τραγουδιών. Αν αυτό το πλήθος βγει ίσο με το 0, τότε σημαίνει ότι δεν πέρασε κανένα τραγούδι και τότε πρέπει να γράψουμε κατάλληλο μήνυμα. Και ΔΕΛΤΑ 4 να βρίσκει και να εμφανίζει πάλι πλήθος, όμως εδώ τι, των κριτών εκείνων που έδωσαν τον μέγιστο βαθμό τους, ο οποίος ισούται με το 10, γιατί στην εκφώνηση στην αρχική μας έλεγε ότι βαθμολογούν από το 1 έως και το 10, να τον έδωσε μόνο σε ένα τραγούδι. Άρα, στη στήλη του κάθε κριτή θέλουμε να εμφανίζεται αυτή η τιμή μία και μοναδική φορά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο πλήθη. Το πρώτο πλήθος θα μετράει ουσιαστικά τις φορές που είδαμε αυτό το 10 στον κάθε κριτή. Και το άλλο πλήθος θα μετράει τους κριτές. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε. Τον ονομάζουμε τραγούδι, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει κάποιο όνομα σχετικό. Και πάμε να κάνουμε το άλφα μας. Το ΔΕΛΤΑ 1 ερώτημα. Για κάθε τραγούδι να διαβάζει τον τίτλο και το βαθμό που έδωσε κάθε κριτής. Τα τραγούδια είναι 45, οι κριτές είναι 7. Πρέπει να τα διαβάσουμε μέσα σε κάποιους πίνακες. Ξεκινάμε και ανοίγουμε τον πίνακα. Για I, από 1 μέχρι 45. Διάβασε TAF-I. Ο πίνακας TAF είναι αυτός που κρατάει ουσιαστικά τα τραγούδια μας. Χωρίς να κλείσει ουσιαστικά αυτή η επανάληψη, θα πούμε για J από 1 μέχρι 7. Θα διαβάσουμε άλλον έναν πίνακα που θα κρατάει τους βαθμούς. Αυτός όμως ο πίνακας θα είναι δυσδιάστατος, άρα θα βάλουμε I, J. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε με τέλος επανάληψης τη μία επανάληψη και να κλείσουμε και την εξωτερική, τον εξωτερικό μας βρώμα. Αυτό είναι το ερώτημα ΔΕΛΤΑ 1. Το ΔΕΛΤΑ 2 μας λέει να υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία του τραγουδιού. Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα των γραμμών. Για κάθε τραγούδι πρέπει να βρεθεί άλλη βαθμολογία. Επομένως, θα κάνουμε έναν συγκεκριμένο πίνακα για κάθε τραγούδι. Δεν ακούμαστε σε μία μεταβλητή μόνο σαμ. Πρέπει αυτό το σαμ να υπάρχει 45 φορές. Επομένως, το σαμ θα το μηδενίσουμε μέσα στα I. Μέσα στις γραμμές μας, για I από 1 μέχρι 45, θα μηδενίσουμε έναν πίνακα sum I. Αυτό σημαίνει ότι μηδενίζω όλες τις τιμές του sum, που είναι 45. Ανοίγω τη δεύτερη επανάληψη, δηλαδή ανοίγω τις στήλες μου, που πάνε μέχρι 7, και αλλάζω αυτό το sum. Πώς το αλλάζω? Το μεγαλώνω κατά τη βαθμολογία.
Άρα, sum I ίσον sum I συν τη βαθμολογία. Πρέπει να κλείσει αυτή η επανάληψη, η εσωτερική, και έπειτα κλείνει και η εξωτερική. Αυτό είναι και το ΔΕΛΤΑ 2. Υπολογίσαμε τη συνολική βαθμολογία και πρέπει και να την εμφανίσουμε. Η εμφάνιση πρέπει πάλι να γίνει μέσα σε επανάληψη για να εμφανίσει τη βαθμολογία και για τα 45. Αν λέγαμε μόνο εμφάνιση sum i εκτός της επανάληψης, δεν θα ξέραμε ποιο είναι αυτό το i. Αν πούμε sum 1 ή κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, θα εμφανίσει τη συνολική βαθμολογία του συγκεκριμένου τραγουδιού, επομένως πρέπει το εμφάνισε να είναι μέσα σε δομή επανάληψης. Εμφάνισε sum i και κλείνει η επανάληψη. Αυτή η επανάληψη είναι μόνο για την έξοδο και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Τώρα, πάμε να δούμε το ΔΕΛΤΑ 3 που είναι κάπως πιο ιδιαίτερο, είναι ίσως ξεκινάνε τώρα τα λίγο πιο δύσκολα από όλα τα θέματα. Το ΔΕΛΤΑ 3 με το ΔΕΛΤΑ 4 είχαν την πιο αυξημένη δυσκολία. Το ΔΕΛΤΑ 3 μας λέει να βρίσκει και να εμφανίζει ποια τραγούδια τελικά τους τίτλους πέρασαν στη δεύτερη φάση. Εμείς θυμόμαστε από την εκφώνηση ότι στη δεύτερη φάση περνάνε με δύο συνθήκες. Κάθε τραγούδι να συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 50 βαθμούς, αλλά η δεύτερη συνθήκη που είναι η πιο δύσκολη πρέπει όλοι οι κριτές να το βαθμολόγησαν με τουλάχιστον 5. Επομένως, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν πρέπει να βρούμε τιμή μικρότερη από 5, από κανέναν κριτή. Για να το ελέγξω αυτό, θα ξεκινήσω και θα δημιουργήσω έναν καινούριο πίνακα. Αυτός ο πίνακας θα είναι για τα 45 τραγούδια, για I από 1 μέχρι 45. Έστω ότι τον λέω αυτόν τον πίνακα flag, του εκχωρώ αληθής. Και κλείνω την επανάληψη. Θέλω τώρα να ψάξει μέσα σε αυτά τα τραγούδια στις βαθμολογίες τους, δηλαδή στον δυσδιάστατο πίνακα. Άρα πρέπει να ξανανοίξω για I από 1 μέχρι 45 και για J από 1 μέχρι 7 να τσεκάρω αν κάποια τιμή είναι μικρότερη από το 5. Άρα έστω ένας κριτής να βρεθεί με μικρότερη από 5, τότε τι πάμε και κάνουμε. Αλλάζουμε το flag, αλλά για αυτή τη θέση, για το I, σε ψευδής. Κλείνουμε εδώ το αν και κλείνουμε και τις δύο επαναλήψεις. Τώρα είναι εύκολο να ψάξουμε για τα 45 τραγούδια. Το πρώτο που θα ψάξουμε είναι αν αυτή η τιμή στον πίνακα flag είναι αληθής, δηλαδή βρέθηκε ή δεν βρέθηκε ουσιαστικά κριτής που το βαθμολόγησε, έστω ένας κριτής με λιγότερο από το 5, και πρέπει ταυτόχρονα να είναι και η συνολική βαθμολογία πάνω από 50. Άρα, αν το sum i, γιατί σε αυτό τον πίνακα αποθηκεύσαμε τις συνολικές βαθμολογίες, αν είναι μεγαλύτερη από το 50 και βάζω το σχεσιακό τελεστή, τον λογικό τελεστή, και αν είναι η flag I αληθής, τότε μόνο τι κάνουμε. Ουσιαστικά εμφανίζουμε τον τίτλο, δηλαδή tough I, γιατί στον πίνακα tough έχουμε αποθηκεύσει τους τίτλους, και μεγαλώνουμε κατά ένα το πλήθος. Το πλήθος αυτό ουσιαστικά πρέπει να το έχουμε σίγουρα μηδενίσει πριν την επανάληψη. Αυτό το πλήθος το κρατάμε μόνο και μόνο για να μπορούμε να γράψουμε αν εμφανίστηκε ένα τραγούδι ή αν δεν εμφανίστηκε κανένα. Κλείνουμε την επανάληψη και το τελευταίο στοιχείο του, ουσιαστικά του ΔΕΛΤΑ 3, είναι να ψάξουμε αν αυτό το πλήθος είναι 0, τότε εμφάνισε κατάλληλο μήνυμα, δηλαδή εμφάνισε κανένα τραγούδι δεν προκρίθηκε. Αν το πει αυτό δεν έχει γίνει 0, δηλαδή έχει αλλάξει μέσα από αυτή την εντολή, ουσιαστικά
Το μόνο που μας νοιάζει είναι να εμφανίζεται ο τίτλος. Επομένως, έχουμε λύσει όλο το Δέλτα 3, γιατί και έχουμε βρει και έχουμε εμφανίσει τους τίτλους των τραγουδιών που έχουν τηρήσει αυτές τις δύο συνθήκες και έχουν περάσει στη δεύτερη φάση. Το τέταρτο ερώτημα, να βρίσκει και να εμφανίζει το πλήθος των κριτών που έδωσαν τον μέγιστο βαθμό τους σε ένα μόνο τραγούδι. Εδώ πρέπει, είπαμε, να κάνουμε ένα νέο πίνακα, που σε αυτόν τον νέο πίνακα θα μετράμε πόσες φορές εμφανίστηκε αυτό το 10 στους κριτές. Και λέω κριτές γιατί θα ξεκινήσω από το J. Άρα πρέπει να πάμε για J από 1 μέχρι 7, να μηδενίσω έναν πίνακα J και να ανοίξω και την επανάληψη για τα τραγούδια, δηλαδή για I από 1 μέχρι 45, με μια δομή επιλογής να ψάξω αν σε αυτές τις βαθμολογίες υπάρχει το 10. Σε αυτές τις βαθμολογίες, αν υπάρχει το 10, μεγαλώνω την τιμή του πίνακα πλήθους. Κατά ένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μεγαλώνουμε μία φορά ότι ο κριτής αυτός εμφάνισε ότι έχει βάλει τον αριθμό 10, δηλαδή τον μέγιστο βαθμό, πόσες φορές. Κλείνουμε το αν και κλείνουμε και την επανάληψη. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι αυτό το πλήθος εδώ να έχει την τιμή 1, γιατί θέλουμε την βαθμολογία 10 να την έχει βάλει μόνο σε ένα τραγούδι. Άρα πρέπει να πάμε τώρα σε αυτόν τον πίνακα. Αν αυτό το πλήθος του I είναι ίσον με το 1, τότε και μόνο θα πρέπει να μεγαλώσω ένα άλλο πλήθος που θα μετράει τους κριτές και θα γίνει π κριτών συν 1. Θα εμφανίσω ουσιαστικά αυτό και τελειώνει και αυτή η ερώτηση. Κλείνει η επανάληψη. Εμφάνισε pick up. Δεν ξεχνάμε όμως ότι αυτό το pick up πρέπει να μηδενιστεί. Γι' αυτό λοιπόν, αν αυτό, το pk μου μετράει το πλήθος των κριτών που έδωσαν μόνο μία φορά, δηλαδή εμφανίστηκε ο αριθμός 10 μία και μοναδική φορά. Γυρίζουμε στην εκφώνηση. Το Δέλτα 4 μας έλεγε βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των κριτών που έδωσαν το μέγιστο βαθμό σε ένα μόνο τραγούδι. Αυτό λοιπόν ήταν και το τέλος του Δέλτα 4 και το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα για να ολοκληρωθεί είναι να γράψουμε τέλος τραγούδι, γιατί εδώ δεν γράφουμε τέλος αλγορίθμου, γράφουμε το όνομα του αλγορίθμου που μόλις έχουμε δώσει. Αυτά ήταν όλα τα θέματα για φέτος, για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Εύχομαι σε όλους καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία.